Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος χαιρετίζει τον αγώνα σας. Είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε δίπλα σας σε αυτόν τον αγώνα, το δίκαιο αγώνα. Και ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου καταγγέλει τη Διεθνούς Επιτροπή του Ιδρύματος, η οποία κατ' εντολή του Υπουργείου πρότεινε αυτές τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις και τις μετακινήσεις. Χωρίς κανένα επιστημονικό ή ακαδημαϊκό ή άλλο κριτήριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται Αθηνά, στο σχέδιο Αθηνά, και την πρώτη φορά ήταν η ίδια κυβέρνηση από το ίδιο κόμμα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, πάντως και οι άλλες κυβερνήσεις στο ενδιάμεσο έστρωναν το χαλί για την υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά. Και επίσης αυτό που ήρθε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο με τις καταργίες, τις συγχωνεύσεις και τις μετακινήσεις δεν είναι άσχετη η συνένωση που έγινε πριν 3 χρόνια, η οποία δεν πήγε καλά αυτή, δεν πήγε τόσο καλά, πάει από το κακό στο χειρότερο, και όταν τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο δεν χρειάζεται καμία ειδοπάθεια, καμία απομόνωση, χρειάζεται αγώνες και συλλογικότητα. Και στα μεγάλα πράγματα και στα μικρά. Τα μικρά είναι αυτά τα καθημερινά, όπως παραδείγματος χάρη η οδηγία για τις εξετάσεις φέτος να φέρετε από ένα σκαμπό και μια ταμπλέτα για να κουμπίσετε το γραπτό σας. Αυτές οι οδηγίες δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Πρέπει να καταδικάζονται, να καταγγέλλονται, γιατί με αυτά τα μικρά σε αυτά πατάνε και έρχονται και κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές και τα συμφέροντα των φοιτητών. Επίσης, πρόσφατα έμαθα ότι μια εκδήλωση που ήταν να γίνει στη ΣΥΔΟ ήρθε στη Θέρμη, γιατί αυτοί που κάναν την εκδήλωση ντρεπόταν να πάνε τους καλεσμένους και τους προσκεκλημένους στις τουαλέτες στη ΣΥΔΟ. Αυτά είναι τα μικρά. Λοιπόν, μαζί με τα μικρά και τα μεγάλα, στον δρόμο και στους αγώνες, να μην περάσει αυτό που σχεδιάζουν.